Oh, καλησπέρα, Metalheads. Λοιπόν, σήμερα, εδώ, σε αυτό το κανάλι, στη σειρά Love Hate, θα έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Δεν θα είμαι εγώ hater, όχι, 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 όχι. Hater θα είναι ο αγαπητός φίλος Ηλίας, τον οποίο τον είδατε να προσπαθεί να με μεταπίσει και στους ACDC, αλλά και στους Manowar. Γιατί? Γιατί ο αγαπητός Ηλίας συχαίνεται τους Μετάλλικα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ηλία μου, γιατί δεν μιλάς εσύ μου, δεν μιλάς καθόλου, Από το 90 και μετά το συχαίνομαι. Ναι, καλά, εντάξει, βλακίες, γιατί. Έλα τώρα. Άκου εδώ ένα μουσικάρα. Έλα. Άκου εκεί τώρα. Πω. Είναι κομμάτι. Πω. Αυτά ήταν, έτσι. Έτσι είναι οι μεγάλες αλλαγές. Μέχρι εκεί αγαπάμε, μέχρι 90 είπαμε. Αυτό είναι 83. Πού είμαστε τώρα. 83 βέβαια. Ορίστε. Αυτός είναι ήχος. Πολύ σε λέω, πολύ σιωπηλό πάντως. Όχι, συμφωνώ, αλλά μετά θα ακούσω από Black και μετά. Από ποιο? Από το Black και μετά δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν? Είναι μια εταιρεία, είναι μια πολυεθνική. Με διευθύνοντα σύμβουλο του Lars Ulrich. Ένα καταπληκτικό κοντό καραφλό. Άντε ρε, φύγε εδώ. Δανέζικο αγόρι. Ο Lars είναι αυτά τα πράγματα που λες. Ναι, όλα. Εντάξει, ποια χαρά είναι ο Lars, γαμό του ντράμερ, τα πάντα όλα είναι, τέλειος. Φυσικά. Ναι. Φυσικά, εντάξει, δεν είναι κακό που θέλει να βγάζει λεφτά το παιδί. Γιατί δεν καταλαβαίνει, έχεις δει εσύ καλλιτέχνη που δεν θέλει να βγάζει λεφτά. Όχι βέβαια. Αλλά τι. Να υποχρεώνεις και όλους τους άλλους να κάνουν τα δικά σου και να παίζουν ό,τι θες εσύ. Όχι, παιδάκι μου, από πού και σου ήρθε αυτό το πράγμα, το κατάλαβα. Γιατί. Ναι, έτσι αυτή είναι η αίσθηση έχω για το Lars. Αυτή είναι η δική σου η αίσθηση, αλλά δεν είναι. Άκου, έχω αίσθηση. Τον έχεις γνωρίσει, έχετε μιλήσει, δηλαδή για να καταλάβω κιόλας. Όχι, έχω γνωρίσει προσωπικά τον James Hetfield. Ναι, δούλευα σε ένα περίπτερο στην Ομόνια. Και έρχεται και μου λέει, ρε φιλαράκι, κοκακόλες έχετε? Ναι. Φυσικά, τι θα θέλατε? Και μου λέει, έξι light. Άσε ρε, αυτό το ανέκδοτο είναι πολύ παλιό. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε τότε, αγαπητέ Ηλία, θέλω να μας εξηγήσεις γιατί τους μισείς. Γιατί εγώ μπορώ να πω 15.000 λόγους, γιατί τους λατρεύω και τους λατρεύω σε όλη τους την πορεία. Ωραία. Σε όλη τους την πορεία. Εκτός ίσως μία, μόνο ένα άλλο δεν γουστάρω. Και είναι το Sandanger. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα το πούμε. Για πες μας, αγαπητή Ηλία. Γιατί τέτοιο hate. Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ ναι. Τα πρώτα του άλμπουμ, το πολύφωμα, το Ride the Lightning και το Master of Puppets. Α, κάτσε. Sanitarium. Να βάλω. Κομματάρα. Κομματάρα. Καλά, και το μεξί, που να δεις. Καλά, βλέπεις, παιδί, δεν τους βλέπεις τώρα στα διάφορα, στο site τους, στο YouTube τέλος πάντων, στο κανάλι τους. Ανεβάζουν από την περιοδία, το παίζουν συνέχεια και το σκίζουν, γαμάτο. Και που λες, ναι. Από το Justice και μετά, ναι. Το οποίο μου ψιλοάρεσε και το Black. Ρε παιδί μου, δεν παίζανε αυτό που ήθελα εγώ, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Θα μου πεις, γιατί να παίξουν αυτό που θες εσύ. Γι' αυτό το λόγο του συγχαίρομαι. Εσένα και... σου άρεσε δηλαδή το Injustice. Εντάξει, ναι, μου άρεσε. Ναι. Γενικά μου άρεσε. Αλλά okay. Μετά έτσι να παίζουν κάτι περίεργα και καλά κάνουν σαν καλλιτέχνες, αλλά δεν τα γούσταρα εγώ καθόλου. Μας κάνανε ένα παράλληλο σχήμα, να ονομάζονταν ατσάλικα και να παίζανε αυτά που παίζουν. Εντάξει, είναι λίγο ατσάλικα. Ατσάλικα το λέω και εγώ πάντα, δεν αλλάζει. Ναι, και τι. Κατσαρόλικα, οτιδήποτε. Κατσαρόλικα. Οτιδήποτε μετά το 90 λέγεται και έτσι. Εγώ προς το παρόν βλέπω ότι μάλλον τους λατρεύεις. Ναι, μέχρι το 90. Πολύ ξεκάθαρο. Γιατί τα γάλα δεν σε αρέσουν. Σου είπα, γιατί δεν είναι. Έλα, μου λέει. Έλα τώρα, κάτσε. Να σου βάλω τώρα κάτι. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα σε αρέσει. Έλα, until it sleeps. Load. Όχι, το load είναι για να μην κάνεις ποτέ load. Γιατί ρε. Έλα, ρε, άμα τραγουδάρα. Είχε ένα φανταστικό βίντεο. Εντάξει. Τίποτα. Είναι βίντεο που προσπαθούν. Δεν μ' αρέσουν αυτά καθόλου τα πράγματα. Δεν είσαι τι, έχει βγάλει μια κατάθλιψη. Τα παίξαν Nirvana. Έχει βγάλει μια κατάθλιψη. Τα παίξαν Nirvana καλύτερα. Είναι Nirvana, ρε πουλάκι μου, αυτό δεν είναι ούτε γκράνσι, είναι ούτε τίποτα. Alternative metal, οκ. Όχι, όχι, έλα! Μην μου λες τέτοια. Είναι τίποτα αυτό. Τι λέει τώρα, έχει τρελαθεί. Είναι απλώς για να δουλεύει η εταιρεία. Έλα, σταμάτα, είσαι κακός. Να έχει ένα τζίρο εργασιών η εταιρεία, πώς θα έλεγε. Αχ, άγιε, Lars μου. Χριστούλη μου. Χριστούλη μου. Νόμιζα ότι είχε να ακούσει το Χριστάντερ, αν θέλει. Δηλαδή, έλεος. Δεν το πιστεύω. Δεν πας καλά. Γιατί.
Όχι όμως, θέλω να μου εξηγήσεις, δεν μου λες τίποτα, δεν το καταλαβαίνω. Ξαναβάλω το Sanitarium, ξαναβάλω κάτι άλλο, βάλω το Creeping Death, ξέρω εγώ. Βάλω Creeping Death, θες να βάλω το Creeping Death, όχι, και αν το βγάλεις, τι θα καταλάβεις δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να συγκρίνουμε δουλειές, αλλά ρε φίλε, δεν τα γουστάρω, πώς να το πούμε. Ρε φίλε, κοίταξε, το θέμα μας, εσύ λες ότι δεν τους γουστάρεις. Οκ, είναι κακή δηλαδή, όχι, να μου το πεις. Αν είναι κακή, σαν συγκλονίζει. Δεν υπάρχουν τα ενίδια και μετά για μένα. Πολύ απλά. Καλά, εντάξει. Είσαι κολλημένος. Είμαι κολλημένος. Ωραία, φάει, Caribbean Death. Okay. Έτσι, μπράβο, ρε φίλε. Και... έτσι. Ναι. Εδώ να σπάσει το να φιένα, να ευχαριστήσει. Πιέσαι, άκου τώρα όμως. Θέλω να. Εγώ θα σου κάνω τώρα το δικηγόρο διαβόλου. Οκ. Η Metallica, εγώ συμφωνώ ότι πράγματι έπιασαν κάποια στιγμή ένα ευρύτερο κρατήριο και αυτό ήταν με το Black Album. Έτσι, όχι ότι το Black Album δεν ήταν βαρύ, πολύ βαρύ ήταν, αλλά τότε άλλαζε και το metal γενικά, έτσι. Είχε αυτή η έξαρση και έκρηξη του grunge και του alternative γενικά. Θα έλεγα, η δική μου νόμη είναι ότι οι Metallica απλά εξελίχθηκαν. Δεν έμειναν στο ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Εδώ και ακόμα και τα πιο σκληροπυρηνικά thrash συγκροτήματα, θα πούμε ας πούμε τους αγαπημένους μου Slayer, που βλέπεις από το 89-90 και μετά, και αυτοί είχαν αλλάξει λίγο. Δεν είχαν αν είχαν σκληρύνει ή αν είχαν μαλακώσει τον ήχο. Ήταν ρε παιδί μου, είχαν εξελιχθεί. Αυτό μου άρεσε στους Metallica. Οι Metallica συνέχισαν. Τώρα, θεωρώ ότι ήταν και λίγο τύχη ότι έπιασαν πολύ και τα ευρύτερα ακροατήρια. Πειράζει που μου αρέσει η ομότητα που είχαν τα πρώτα άλμπουμς και δεν μου αρέσει καθόλου η εξέλιξη αργότερα. Εντάξει, σε αυτό δεν έχει καθόλου άδικο. Έτσι, δηλαδή, και όντως... Δηλαδή, έτσι, ρε παιδί μου, δηλαδή, τι βρίσκομαι αυτή τη μουσική, πού να σου πω. Ρε παιδί μου, καμία αντίρρηση, αλλά και τα άλλα δύο άλμπουμ και το Load και Reload είναι η δική μου γνώμη. Δεν σου λέω ότι είναι τα αριστουργήματα, αλλά μ' αρέσανε. Είναι άλμπουμ τα οποία μ' αρέσανε. Ίσως γιατί εγώ είχα κάνει ήδη μια αλλαγή, έτσι, και έβλεπα. Είχα μπει κιόλας στο χώρο, ας πούμε, του. Και το αλτέρνα, δηλαδή άκουγα και τα άλλα, τελείως, είχα και άλλα ακούσματα. Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω, εσένα τώρα. Για τον Ρούλερ. Άντε πάλι με τον Ρούλερ, και το και τον Άπστερ. Περίμενε να μου πεις κάτι για τον Άπστερ. Θέλω να μου πεις και να βάζουμε ακούει στους αγαπητούς φίλους. Ναι, ναι. Θα απαντήσουμε στο τέλος. Ποιοι ήταν οι μόνοι δύο άνθρωποι που κάνανε μήνυση στον Άπστερ. Έλα τώρα. Ποιοι είναι, ναι. Ένας είναι πολύ γνωστός. Ο Λάρς, οκ, το ξέρουμε. Ναι, ο άλλος ποιος ήταν. Ποιος ήταν ο άλλος. Ένας ράπερ, ο Dr. Dre. Μεγάλη προσωπικότητα. Τέλος πάντων, για να καταλάβεις το ποιόν του ανθρώπου δηλαδή. Εντάξει, γιατί θεωρείς ότι θα έπρεπε να γίνει, δεν θα έπρεπε να γίνει. Εντάξει, και εμάς μας βόλεψε βέβαια, γιατί μας βόλευε τον Άπστερ, η αλήθεια αυτή. Αλλά, οκ, τι θες να πεις εσύ με αυτό, να καταλάβω. Δεν ξέρω αν είμαι τόσο λάθος. Νομίζω ότι για να κάνεις αυτή την κίνηση έχεις κάποια θέματα. Δηλαδή, έχεις θέματα με τα χρήματα. Πώς να σου πω. Έχεις θέματα με τα χρήματα αποκλειστικά. Τίποτα. Απλά είσαι καλλιτεχνάρα. Πώς να το πω. Ρε, είσαι superstar. Είσαι και διευθυντής μιας εταιρείας. Το ξαναλέω. Δεν τον μπράβο του. Συγχαρητήρια από πουθενά. Αχ, μοντιέ. Αγιέ μου, Λάρς. Αν δεν γίνω εκατομμυρίουχο και έχω μια. Θεούλα. Τον παίρνω για διευθυντή και διευθύνω τα σύμβουλο. Δηλαδή, και λεφτά. Αλλά δεν είναι όμως το θέμα των χρημάτων. Η μπάντα είναι πάρα πολύ επιτυχημένη και είναι καλλιτεχνικά επιτυχημένη. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Να συμφωνήσω στο θέμα των χρημάτων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η μπάντα και η μουσική, όλα ξεκινάνε. Ναι. Και η μουσική είναι ελεύθερη και είναι για όλους. Προφανώς. Έτσι. Και προφανώς. Ιδιαίτερα τα παιδιά αυτά που ξεκινάνε να παίξουν μπροστά σε χιλιάδες κόσμο. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη να απαγορεύσουν την πρόσβαση από τον Άπστερ. Ωραία, τώρα όπως βλέπεις όμως έχουν και εκείνοι ανοιχτό το κανάλι τους τελείως, τα βάζουν όλα. Δεν την κλείτωσε. Δεν θέλω και εγώ να πω ότι είναι τέλειο, καταπληκτική, καλά κάνανε οι άνθρωποι τότε. Βεβαίως, εγώ ούτως ή άλλως βρίσκω πάντα τον τρόπο να κάνω. Αλλά εννοώ να είμαι ρε παιδί μου λίγο όπως το λένε, πειρατίνα. Πειρατίνα, γι' αυτό το λέω. Κάναμε μια αλλαγή το Sand Anger, εμένα δεν μου άρεσε. Είναι ένα άλμπουμ πραγματικά πολύ μέτριο. Και ήταν σαν να ακούω κατσαρόλες. Κατσαρόλες θα πούμε. Αλλά δεν ξέρω, τα υπόλοιπα, το Death Magnetic, έτσι, και το Hardwired, δεν σου άρεσαν. Θα σου πω την αλήθεια. Έχω μια άρνηση ως Metallica. Έλα. Έχω άρνηση, αλήθεια σου. Έλα. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Όχι, τώρα θα ακούσεις. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Death Magnetic, Cyanide. Ξαναγυρίσαμε πάλι. Ο ήχος είναι πολύ σκληρός πάλι. Έλα, φράσαρα. Καταλάβανε ότι τα έλεγα μαλακίες, δεν είμαι. Έλα ρε εσύ τώρα, εντάξει, είσαι κάκιστος. Είμαι πανκάκιστος. Έλα!
Λάς, όχι, όχι, Λάς, μην τον ακούσε, παρακαλώ, εγώ σε αγαπάω. Έλα ρε, φίλε. Έλα ρε. Έλα, σπέρνει το άλμπουμ κι αυτό, σπέρνει. Γιατί, έλα, έλα, το Hardwire, έλα, Atlas Rise. Τίποτα, εσύ έχεις χωλώσει τελείως. Έχεις χωλώσει. Εννοείται, έχεις πάθει, παιδάκι μου. Εννοείται, δεν μπορώ. Δεν πας καλά, λοιπόν, α, δεν πας καλά, πάρ' το, θέλεις, πάρ' το, λες θέλεις, πάρ' το ξυδάκι σου, παιδάκι, πάρ' το ξυδάκι σου να συνέλθεις, ρε, άντε από εκεί, άντε από εκεί, μη σου πω τίποτα, σαν δεν τρέπεσαι. Τι να πω, δεν πάω να λάβω. Άρα και σε μια λουμάρα να συνέλθεις καλύτερα. Γεια. Καλά, εντάξει ρε φιλαράκι, εντάξει, το ξέρει, δεν είναι δυνατόν. Εκεί άρχισαν όλα, και εδώ τελείωσαν όλα. Έχει και το κατάλληλο παιχνίδι. Δεν τρουπίσου. Αυτά ήταν, τέλος. Δισκάρες είναι όλα. Δισκάρες, καλά ρε, ξυδάκι, δώσ' το ξύδι. Δώσ' το ξύδι, δά' το ξύδι. Αυτό θα πάρει. Ξυδάκι ρε, ξυδάκι. Γιατί, γιατί σας ενοχλεί πάρα πολύ. Ναι, σας ενοχλεί που η Metallica είναι η μεγαλύτερη μπάντα αυτή τη στιγμή στο metal. Πάντα μάλλον ήταν η μεγαλύτερη. Έβερε, έβερε. Έτσι σε συνολή που είναι και γενικά η μεγαλύτερη μπάντα. Άντε, πάρ' το ξύδι σου και φύγε από εδώ. Νομίζεις ευχαριστεί ότι μου σκύπτει, ναι. Γιατί, γιατί ποιος ευχαριστείται, μωρέ, τώρα, εσύ. Βλέπω πέντε ξινές φάτσες να μην ευχαριστείτε αυτό που παίζουν κάθε φορά. Καλά, συγγνώμη, εδώ βλέπω και τη δική σου τη φάτσα για που είναι ξινή. Γιατί? Εγώ δεν παίζω μουσική, ευτυχώς. Ναι, αλλά αυτό που κάνεις δεν το κάνεις σωστά, να ξέρεις. Όχι, είναι πέντε ξυνισμένοι εξιντάριδες. Εντάξει, και άκουσα να σου πω κάτι. Δηλαδή, η δουλειά για όλους μας είναι από τις μικρές είναι δουλεία. Δουλειά δεν τη λες. Εντάξει, sorry. Τέλος πάντων, οκ. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Οκ. Εμένα μου βλέπετε, είμαι ορκισμένη φαν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μην μιλήσει. Μην μιλήσει. Μην μιλήσει. Κακομίνη πρώτα θα πω το ξύδι. Λοιπόν, το ξύδι, λοιπόν, το ξύδι εδώ πέρα που αξίζει στον κύριο, όχι σε μένα βεβαίως. Καταλάβετε λοιπόν ότι εγώ είμαι η lover, είναι, αυτός είναι ο hater για την μπαντάρα, έτσι, για την μπαντάρα. Για την μπαντάνα του Λάς Ούλη. Ο Λάς μ' αρέσει. Λάς αγαπώ! Γεια, γεια! Λοιπόν, guys, αυτά είχαμε να σας πούμε. Δεν βλέπετε εδώ πέρα, ο αγαπητός Ηλίας. Και αν μας ακούει κάποιος άνθρωπος που ασχολείται με την τριχοφυΐα, την έλεγχο για τον Λάρς, μπορούμε να στήσουμε κάποιος πλαστικός γιατρός. Είναι κάκιστος, λοιπόν, σας φιλώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.